Sky και My All. Εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους. 9:40 ακριβώς. Είναι πρωινό Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά στα κορίτσια με τα ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά στην Ελπίδα, την Πίστη, την Αγάπη και τη Σοφία. Τα θυμήθηκα όλα. Ακριβώς. Είναι για πρώτη φορά σήμερα. Έχετε σίγουρα κάποια που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Όταν πας να αγοράσεις κάτι, δεν λες στον πολιτή συνήθως τι λήξα μου το να το πάρω. Ναι, μπράβο. Φυσικά, έτσι λέω και, πάντα. Και στο αυτοκίνητο. Και αυτοκίνητο θες να πάρεις, ναι. Λήξε μου το, πώς θα το τυλίξεις, θα μου πεις, okay. Τώρα θα λες εκτύπωσέ έτομου να το πάρω. Μπορώ να λέω κάτι τέτοιο. Πρόσεξε, η αμερικανική εταιρεία Local Motors άνοιξε παράθυρο στο μέλλον παρουσιάζοντας το Strati. Μπορείς να το πεις και, και Strati, αν θες να το πεις στα ελληνικά. Στα ελληνικά, με ήττα. Παρουσίασε ένα ηλεκτροκίνητο όχημα που κατασκευάστηκε σε 44 ώρες ζωντανά μπροστά στα μάτια των θεατών μιας έκθεσης στο Σικάγο. Κάτσε δε πάνω, αν καταλάβω, δηλαδή είναι εκτυπωμένο. Ναι, υπήρχε ένας γιγάντιος εκτυπωτής τριών διαστάσεων, 3D, παρήγαγε τα 40 βασικά εξαρτήματα του αυτοκινήτου, αποθέτοντας αλλεπάλληλα στρώματα πλαστικού ABS ενισχυμένου με ανθρακόνημα. Μάλιστα. Πρόσεξε. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο μπορεί να αποτελείται από 20.000 περίπου εξαρτήματα. Τώρα, μερικές δεκάδες εξαρτήματα θα μπορούσαν να περιορίσουν τα μηχανικά του προβλήματα. Γιατί αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει 20.000, έχει μερικά, δηλαδή 100, 50, 40. Πολύ λιγότερα. Ναι, ναι. Με τον κινητήρα και την μπαταρία που χρησιμοποίησε η εταιρεία για την παραγωγή του Strati σε ζωντανή παρουσίαση, το έχουμε φτάνει τα 65 χιλιόμετρα. Εντάξει. Όχι, και πολύ. Ναι, ναι, το λες και. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι πιο φτηνό. Έχει αυτονομία 2 ώρες. Ναι. Κρατήσου. Η εταιρεία σχεδιάζει να το προσφέρει στην αγορά από το 2015 σε τιμή γύρω στα. Έτσι, μου σκέφτομαι κάτω. 18.000 ευρώ μόλις. Δολάρια, μάλλον. Εντάξει, κάτω και σε ευρώ. 18.000 ευρώ. Δολάρια. Δολάρια. Ναι. Για ένα αυτοκίνητο το οποίο βασικά είναι και πλαστικό. Ναι. Η ελπίδα είναι ότι το προϊόν θα τυπώνεται φρέσκο μπροστά στο πελάτη. Πώς λες. Στύψε μου ένα χυμό και θα το στείλουν μπροστά σου φρέσκο. Φρέσκο να το πάρω. Φτιάξε μου ένα αυτοκινητάκι να το πάρω μαζί μου φεύγοντας. Λες σε λίγο καιρό να μας φτιάχνουν έτσι και αεροπλάνα και ελικόπτερα. Το πήγες πολύ μπροστά και εσύ. Πού θα καθόμαστε, στον αέρα, σε πούπουλα. Easy 97,2, είστε στο Easy Breakfast με την Καταρίνα και τον Πάνο. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό. Θα είμαστε παρέα έως τις 10. Friday συνέχεια και every time. Σας θυμίζουμε www.easy972.gr για να μας ακούτε και στο διαδίκτυο όλη μέρα. We'll be right back.
ξυπνήσει και κλώσει το γύρο εδώ στον Ιζ 97,2. Καλημέρα σε όλους. Είναι 9:50 ακριβώς. Είστε μαζί με την Καταρίνα Θανασίου και τον Πάνο Λάκατσε. Βρήκα τη δώρο, θα σου πάρω τα Χριστούγεννα, αν και αργούνε λίγο. Έχω τη γιορτή μου πρώτα. Α, πρώτα στη γιορτή σου. Καλά, να μαζέψω λεφτά θα πρέπει ούτως ή άλλως. Ο Βρετανός βιομηχανικός σχεδιαστής Ζος Ρενιεφ παρουσίασε μια εφάνταστη ιδέα στο New Designers 2014. Έφτιαξε ένα ξυπνητήρι που φτιάχνει καφέ. Αυτό ακριβώς που θέλαμε όλοι, αυτό το περίφημο The Barissiere. Ναι. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό ρολόι σε ξυπνάει με αρώματα, ενώ μόλις αρχίσει να χτυπά, ξεκινά να φτιάχνει και τον καφέ σου. Ναι. Στη βάση του βρίσκεται ένα κλασικό ψηφιακό ρολόι. Ναι. Και πάνω στην πάνω πλευρά υπάρχει διάταξη όπου ζεσταίνεται το νερό και φιλτράρεται με τον καφέ μέσα σε γυάλινη κούπα. Μόλις περιέγραψες το δώρο των ονείρων μου. Δηλαδή, ειδικά για εμάς που ξυπνάμε τόσο νωρίς και γυρεύουμε αμέσως καφέ, είναι το καλύτερο. Βέβαια, μόλις 300 ευρώ. Έτσι κάνει. Αν και προς το παρόν ο δημιουργός το έχει φτιάξει μόνο μια συσκευή, τη δικιά του. Ζηλεύω. Οπότε, ναι, αδικία. Να τον βρούμε, να μας την περιγράψει, να την φτιάξουμε κι εμείς. Πιάνουν τα χέρια μας, άλλη μόνο. Βέβαια. Επιστροφή στη soft μουσική με Easy 97,2. Ακούμε Madonna.